Το πρώτο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης που φέρει και το όνομα του μεγάλου ευεργέτη της Αλεξανδρούπολης Αντώνη Λονταρίδη τίμησε τη μνήμη του σε μια ιδιαίτερη γιορτή. Ο ευεργέτης Αντώνης Λονταρίδης γεννήθηκε στη Μαρόνη το 1840. Ο Αντώνης Λονταρίδης ασχολήθηκε με τραπεζικές και χρηματιστηριακές εργασίες. Το 1907 παραχωρήθηκε από τον Τούρκο Μπέι Χατζησαφέτ στην ελληνική κοινότητα οικόπεδο, κοντά στη Μητρόπολη για να χτιστεί σχολείο, το οποίο χτίστηκε κυρίως με δωρεά του μεγαλεμπόρου Αντώνη Λονταρίδη, από όπου πήρε και το όνομά του. Οι εργασίες προχώρησαν και το μεγάλο νεοκλασικό ήταν έτοιμο το 1909. Ο Αντώνης Λονταρίδης υπήρξε ευεργέτης Αλεξανδρούπολης. Ένα από τα ελάχιστα ανακλασικά κτίρια που έχουν μείνει στην πόλη μας και έχει το όνομά του διατηρείται στον άγριο χώρο του Μητροπολιτικού μας Ναού του Αγίου Νικολάου και λειτουργεί σήμερα ως εκκλησιαστικό μουσείο. Γεννήθηκε στη Μαρόνια της Ροδόπης το 1840. Ο πατέρας του, Λεόν Λονταρίδης, ήταν αρκετά ευκατάστατος έμπορος, όμως ένα από τα ταξίδια του προς την Ανδριανούπολη, μαζί με δύο από τα τέσσερα παιδιά του, τον Αντώνη και τον Χαράλαμπο, έπεσε σε ενέδρα από Τούρκους μεταφυλισμένους ελιστές κοντά στα σημερινά Λουτρά και σκοτώθηκε επί τόπου. Ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, Αντωνίου Αλέξανδρος, μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, είπε ότι η γιορτή γίνεται για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη και όπως ακριβώς έχει ζητήσει και ο ίδιος ο Αντώνης Λονταρίδης στη διαθήκη του. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αντώνη Λονταρίδη, του ευεργέτη μας και τη σύζυγου του Ευανθίας, σύμφωνα με την επιθυμία του μέσα από τη διαθήκη που έχει αφήσει για την Λιονταρίδιο Αστική Σχολή Αρένων, συνέχεια της οποίας είναι το πρώτο γυμνάσιο. Κάναμε λοιπόν το πρωί το μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό, έτσι όπως ορίζει η διαθήκη, στην ημέρα της ονομαστικής του εορτής και συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις στο σχολείο με παρουσίαση για την ιστορία του σχολείου και για το βίο του Αντώνιου Λιονταρίδη. Την γιορτή την επιμελήθηκαν οι καθηγητές μαζί με τα παιδιά, είναι αποκλειστικά δουλειά των παιδιών? Η γιορτή είναι αποκλειστικά δουλειά των παιδιών σε συνεργασία με τους καθηγητές μέσα από πρόγραμμα για την τοπική ιστορία και για την ιστορία του σχολείου. Περιγράφει όλα μέσα ό,τι αφορά την ίδρυση του σχολείου και τη συνέχεια από την Αστική Σχολή Αρένων και βέβαια και για το βίο του Αντώνη Λιονταρίδη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 15 μελούς του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, τόνισε ότι όλοι συνέβαλαν για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη τη μέρα της γιορτής του. Αυτό που κάναμε, πιστεύω, το οργανώσαμε πολύ ωραία και υπάρχει οργάνωση φυσικά και στο να το βιντεοσκοπούμε και να το κάνουμε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό για το σχολείο μας, αφού άμα δεν υπήρχε αυτός ο ευεργέτης, ο Αντώνης Λονταρίδης, δεν θα ήμασταν εδώ και πιστεύω πως τον έχουμε τιμήσει καλά και την επιθυμία του στο να γίνεται το μνημόσυνο του, στη γιορτή του, το έχουμε τιμήσει και εμείς πολύ ωραία, πιστεύω, τα έχουμε καταφέρει.